ανεβάζεται σε σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου ένα έργο που δεν προέρχεται από θεατρικό κείμενο, αλλά από ένα βιβλίο για το Τσέρνομπιλ. Συγκεκριμένα από το βιβλίο Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντος της Σβετλάνας Αλεξίεβιτς. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται, πες μας. Η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, που είναι από τη Λευκορωσία, είναι πάρα πολύ γνωστή και με αυτό το βιβλίο, βεβαίως και επειδή έγινε και μία σειρά με αφορμή το Τσέρνομπιλ, που το είδανε εκατομμύρια κόσμος σε όλο τον πλανήτη, έγινε ακόμα πιο γνωστή. Αν και δεν το είχε ανάγκη, το 2015 είχε πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Εδώ πέρα αυτό που έκανε είναι να... Για το συγκεκριμένο πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας. Όχι, δεν, το Νόμπελ είναι πιο γενικό. Πιο γενικό είναι, ναι. Ωραία. Είναι για το έργο ενός ανθρώπου και όχι για ένα συγκεκριμένο. Σωστό, σωστό. Αυτό που έκανε η Αλεξίεβιτς είναι 10 χρόνια μετά την καταστροφή του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ, πήγε σε αυτά τα μέρη και κατέγραψε μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν επιζήσει, από ανθρώπους που πέθαναν άτομα δικά τους και άλλα πολλά, γιατί έχει καταγράψει 100 μαρτυρίες. Εμείς χρησιμοποιούμε 16 από αυτές. Και με έναν τρόπο προσπαθούμε σφαιρικό, έτσι ώστε να βγουν διάφορες πλευρές, ακόμα και πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές, ατομικές, γιατί και την συγγραφέα αλλά και εμάς μας αφορά πάρα πολύ μια παράσταση που θα είναι το κέντρο ο άνθρωπος και όχι μόνο πώς έγινε η καταστροφή. Έτσι κι αλλιώς από αυτά που λένε ο καθένας και η καθεμία πιάνει και το κομμάτι καταστροφή ή βγαίνει από τα συμφραζόμενα. Είναι συγκλονιστικές μαρτυρίες. Η ίδια τις ονομάζει μονολόγους στο βιβλίο μέσα. Έχει βγει από τις εκδόσεις Πατάκη. Και αυτό αμέσως του δίνει και το χαρακτήρα το θεατρικό. Ενώ δεν είναι θεατρικό αυτό που έχει γράψει. Είναι αφηγήσεις, μαρτυρίες, όποιο από τα δύο μπορούμε να κρατήσουμε και τα δύο ισχύουν. Αλλά και μόνο η λέξη μονόλογος έχει να κάνει πολύ με το θέατρο. Βεβαίως και τα ίδια τα πρόσωπα που μιλήσανε στην Αλεξίεβιτς, ο προφορικός δηλαδή αυτός λόγος που καταγράφηκε, από μόνος του, επειδή είναι από αληθινή ιστορία, έχει μια διάσταση θεατρική και που αυτή προσπαθήσαμε και εμείς να αναδείξουμε μέσα από την παράστασή μας. Στην παράσταση παίζουν ο Στέλιος ο Μάινας, η Μαρία Κατσιαδάκη, η Πινελόπη Τσιλίκα, ο Δαβίδ Μαλτέζε και ο Γιάννης Λεάκος. Στέκομαι στους συντελεστές γιατί και ο τρόπος που δουλεύουμε έχει πάρα πολύ να κάνει με τη συνεργασία όλων μας. Δηλαδή, εκτός από τους ηθοποιούς, τη δραματουργική επιλογή και επεξεργασία την έκανε η Κοραλία Σωτηριάδου. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Δηλαδή, δεν είναι το αθλητικό κείμενο, είναι επεξεργασμένο το κείμενο? Όχι. Δεν επεξεργασμένο, ή θα εξηγήσω τι είδους επεξεργασία κάνουμε εμείς στο θέατρο πια. Η δραματουργική δουλειά είναι με ποια κομμάτια διαλέγεις, με ποια σειρά τα βάζεις, έτσι ώστε να φτιάξεις τη δική σου σύνθεση για την παράσταση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, χρειάζονται από τη στιγμή που είναι για θέατρο, κάποιες περικοπές, ίσως και κάποιες αλλαγές σε λέξεις, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση αυτό. Βασικός συνεργάτης είναι επίσης η Σεσίλη Μικρούτσικου, που κάνει την κίνηση, που έκανε την κίνηση για την παράσταση, που έτσι κι αλλιώς για μένα η κίνηση παίζει σημαντικό ρόλο. Είτε είναι ένα έργο και η δομή του και η παράσταση στατική, είτε είναι με πάρα πολλή κίνηση, όπως για παράδειγμα έχει άλλη παράσταση που έχω κάνει, η τριλογία των Lehman Brothers. Ο Σταύρος Γασπαράτος, έτσι κι αυτός παλιός συνεργάτης, χρόνια πολλά μαζί δουλεύουμε, έχει κάνει τη μουσική. Ο Παντελής ο Μάκας
έχει μια, έπαιξε μεγάλο ρόλο για την ιδιαιτερότητα που έχει η παράσταση, η οποία έχει να κάνει με το χώρο που διαδραματίζεται. Εδώ να πω και κάτι για μένα, με την έννοια ότι με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ σε ποιο χώρο, ξεκινάω από αυτό, σε ποιο χώρο μπορεί να γίνει αυτή η παράσταση. Και λέω χώρο και δεν λέω σκηνικό, γιατί εξελίσσεται σε σκηνικό στην πορεία. Αυτό που καταλήξαμε είναι να είναι μέσα σε ένα μουσείο για το Τσέρνομπιλ. Μια εγκατάσταση μέσα σε ένα μουσείο. Αυτό δεν ήταν στις πρώτες επιλογές μας, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, έπρεπε να κρατήσει κάποια συγκεκριμένη διάρκεια η παράσταση, που είναι 1:45, 1:45. Είναι ένας άνθρωπος που πήγε στο Τσέρνομπιλ, τότε που μιλάμε, και ήθελε να φτιάξει ένα μουσείο για το Τσέρνομπιλ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο τρόπος που μιλάει γι' αυτό, και η κριτική που κάνει, και και με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, και κάποιες φορές που το χρειάζεται η οποιαδήποτε παράσταση, και με ένα χιούμορ και πολιτική κριτική. Ήταν και μέλος του κόμματος. Αυτός δεν ήταν μέλος, είναι άλλος αυτός που ήταν μέλος του κόμματος. Είναι ένας άλλος μονόλογος που τον παίζει βέβαια ο ίδιος ηθοποιός και τα δύο, ο Στέλιος ο Μαΐνας. Α, γι' αυτό παίζεις. Γι' αυτό, ναι. Ο Στέλιος ο Μαΐνας παίζει λοιπόν, κάνει την έναρξη και την εισαγωγή, το καλωσόρισμα στους θεατές σε αυτό το μουσείο. Εμένα βέβαια με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο αφηγηματικός λόγος στο θέατρο. Από το ξεκίνημα μάλιστα του θεάτρου του Νέου Κόσμου, η πρώτη μας παράσταση ήταν ο κοινός λόγος της Έλλης Παπαδημητρίου. Αφηγήσεις, μαρτυρίες από ανθρώπους από τη Μικρά Ασία, τις ειρηνικές μέρες, την καταστροφή της Μικράς Ασίας, μέχρι και τον εμφύλιο. Και μια παράσταση έτσι που με επηρέασε γενικότερα στο τι με ενδιαφέρει στο θέατρο. Και στην πορεία ανέβασα και άλλα έργα που ανήκουν σε αυτό το χαρακτήρα. Άρα από τις 100 μαρτυρίες, ουσιαστικά έχετε επιλέξει 16. Άρα είναι μια συνειδητή επιλογή, άρα έχετε μια συγκεκριμένη οπτική για το γεγονός. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας, τι σήμαινε κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που θέλετε να αναδείξετε για το Τσέρνομπιλ, το ίδιο. Το ίδιο το Τσέρνομπιλ, δηλαδή, και πόσο κάτι που με ενδιαφέρει πάντα έχει σχέση και με το σήμερα. Αυτό το βλέπεις στην πορεία που το μελετάς ένα έργο, ποιες πλευρές ενδιαφέρει να φωτίσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε μια ανακοίνωση πρόσφατα, είχε πει ότι η πανδημία, ο COVID δηλαδή, είναι το Τσέρνομπιλ του 21ου αιώνα. Αυτά είναι και τα επίσημα χείλη. Και ισχύει. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε μέσα στο Τσέρνομπιλ και το ρόλο της πολιτείας και τότε, αλλά και τώρα, μέσα στην πανδημία, το πόσο κάποια πράγματα προσπαθούν να τα κρύβουνε, να μην τα φανερώνουνε ή να τα πλασάρουνε με τον τρόπο που θεωρούν ότι τους κάνει καλό, με μικροπολιτικούς σκοπούς ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα το τι συμβαίνει στον άνθρωπο, το πιο σημαντικό, στους ανθρώπους και σήμερα και τότε, πώς αλλάζει τη ζωή, πώς βασιλεύει ο φόβος και ο πόνος, θα έλεγα. Ξέρετε, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον και στην παράσταση. Αλλά βλέπουμε ότι όπως και τότε προσπαθούσαν να το κουλώσουν, ότι δεν γινόταν τίποτα, αναβάσαν τρεις φορές την κοκκινή σημαία. Ήταν δολοφονικό. Έτσι και τώρα βλέπουμε, ναι, μεν λένε ότι είναι το Τσέρνομπιλ η πανδημία, αλλά βλέπουμε μηδενικά αποτελέσματα. Δηλαδή και στην διάσκεψη για το κλίμα ήταν μηδενικό το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, παρά την τραγωδία του Τσέρνομπιλ και αυτό το τραγικό, εξακολουθούν να μιλάνε ότι ενδεχομένως η πυρηνική ενέργεια να ανήκει στις πράσινες μορφές ενέργειας. Δηλαδή δεν έχουν μετάγει, δεν έχει λειτουργήσει το Τσέρνομπιλ σε έναν τρόπο που να φοβήσει. Και παρά το Φουκουγιάμα στην Ιαπωνία, ξαναμιλάνε για πυρηνικά εργοστάσια που πρέπει να χτιστούν ακόμα περισσότερα
γιατί θα είναι ο τρόπος να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, όμως βλέπουμε ότι η ιστορία, αυτό που λέει ο Χέγκελ, κανέναν δεν διδάσκει και ποτέ. Και επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται. Ναι. Μια άλλη μορφή, αλλά άλλες μορφές, αλλά επαναλαμβάνεται. Ναι. Έτσι είναι, όπως το λέτε, και είναι από τους λόγους που επιλέξαμε αυτά τα κείμενα για να κάνουμε την παράστασή μας. Μάλιστα. Έχουμε μια αίσθηση, δεν ξέρω και από το έργο που είδα, μια αίσθηση ενός δυστοπικού μέλλοντος. Πιστεύετε ότι είναι δυστοπικό το μέλλον που έρχεται? Έχετε αισιοδοξία, πώς? Παρότι ανήκω στους ανθρώπους που είναι αισιόδοξοι στη ζωή τους, δεν έχω αισιοδοξία για το πώς βαδίζουμε, και ειδικά σε θέματα τέτοια που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με τις αρρώστιες που προκαλούνται και πάει λέγοντας. Μακάρι κάποια στιγμή να αφυπνιστούν. Βεβαίως δεν αφυπνίζονται οι κυβερνήσεις, αυτοί που καθορίζουν τα πράγματα πολιτικά και που κυβερνάνε, πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Ταυτόχρονα ανεβάζεται κι άλλο ένα έργο, την τριλογία των Lehman Brothers. Μιλήστε μας γι' αυτό και πώς συνδέεται το ένα έργο με το άλλο. Αυτό ήταν μια ωραία σύμπτωση, το ότι παίζονται αυτή τη στιγμή και τα δύο έργα. Τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τη τριλογία των Lehman, το Lehman Brothers, ήταν ανέβει ακριβώς πριν την καραντίνα. Δηλαδή σταματήσαμε να κάνουμε, όχι πρόβες, την παράσταση στην ουσία, γιατί ήταν η γενική μας πρόβα, που σταματήσαμε και περιμένοντας στο μέλλον πότε θα ξαναπαιχτεί, πότε θα τελειώσει ή θα επιτρέπονται να γίνονται παραστάσεις. Και αμέσως μετά θα ανέβαινε το Τσέρνομπιλ. Τώρα ήρθανε και δεν είναι καθόλου άσχημο. Το αντίθετο, μ' αρέσει που συνυπάρχουν αυτές οι δύο παραστάσεις, όχι στον ίδιο χώρο, γιατί το Τσέρνομπιλ παίζεται στην έδρα μας, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, ενώ οι Lehman Brothers παίζονται στο Θέατρο Ηλίσια. Το ένα που το συνδέει είναι αυτό που έλεγα και πριν, το ένα έργο με το άλλο, ο αφηγηματικός λόγος. Ότι και στους Lehman Brothers η δομή του είναι αφηγούνται οι τρεις ήρωες, που υπάρχουν οι τρεις ηθοποιοί, θα έλεγα καλύτερα, την ιστορία, το Lehman Brothers, από το 1844 μέχρι το 2008, που έγινε η καταστροφή αυτής της εταιρείας, αλλά και το ξεκίνημα μιας καταστροφής οικονομικής σε όλο τον πλανήτη. Στους Lehman Brothers έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι ηθοποιοί παίζουν, και βέβαια μετά το 2008, χωρίς οι μεταφυσικές διαστάσεις, γιατί όλοι έχουν πεθάνει από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, όχι μέχρι και σήμερα, μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα. Παίζουν τους τρεις ήρωες, τα τρία αδέλφια που ήρθαν ένας-ένας. Έτσι γινόταν παλιά. Πήγαινε πρώτα ο ένας για να δει πώς είναι το έδαφος για δουλειά, και μετά, αν βρήκε δουλειά, αυτό συμβαίνει με τους μετανάστες και παλιότερα πιο έντονα, και στην πορεία έρχονται και άλλα πρόσωπα από την οικογένεια από τη στιγμή που μπορούν να βρουν και αυτή τη δουλειά και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ο πρώτος πήγε το 1844, που τον παίζει ο Μάκης ο Παπαδημητρίου. Μετά από ένα διάστημα, ο δεύτερος που τον παίζει ο Αργύρης Ξάφης, και στην πορεία ο Μιχάλης ο Οικονόμου που κάνει τον τρίτο. Δεν παίζουν μόνο, αφηγούνται και παίζουν τους εαυτούς τους, για παράδειγμα, γιατί μέσα σε αυτά τα 164 χρόνια υπάρχουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγωνα, και πάει λέγοντας, και οι συνεργάτες, περάσανε πολλά πρόσωπα μέσα. Είναι στην ουσία, παίζουν όλους αυτούς τους ρόλους, και στην ουσία έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτά τα χρόνια είναι η ιστορία του καπιταλισμού, πέρα από την ιστορία αυτής της οικογένειας που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, απλώθηκαν σε ό,τι μπορούμε να φανταστούμε από πλευράς επιχειρηματικότητας, και αυτή η αλαζονία κιόλας τους οδήγησε και στην καταστροφή. Όχι τους ίδιους, αλλά φαινόντουσαν. Δεν είναι ότι ξαφνικά ήταν μια άγια οικογένεια οι αδελφοί Lehman,
Όταν κάνεις εμπόριο, όταν κάνεις, διαχειρίζεσαι χρήμα, και το χρήμα θέλει, φέρνει χρήμα και θες να το πολλαπλασιάζεις, πάντα δεν είναι με τα αθώα τα χέρια και τα μυαλά. Είναι επίσης η ιστορία, επειδή όταν ξεκίνησε, όταν πήγανε στην Αμερική, πήγανε στο Νότο, που τότε υπήρχαν δούλοι. Είναι η ιστορία της Αμερικής, όπως είπα, εκτός από την ιστορία του καπιταλισμού. Είναι η ιστορία των Εβραίων, είναι η ιστορία δηλαδή των μεταναστών. Που έχει πολύ ενδιαφέρον θεατρικό πώς αυτά μέσα σε μια τέτοια αφήγηση μπαίνουν στο θέατρο. Σκηνοθετούν εδώ και 30 χρόνια. Έχετε συνολικά 61 σκηνοθεσίες. Υπάρχει ένα νήμα, ένα κοινό νήμα που διαπελέγανε από το σύνολο της δουλειάς σας? Ωραία ερώτηση, γιατί και το να γιορτάζεις τα 30 χρόνια σκηνοθετώντας. Ξεκινήσατε σαν ηθοποιός. Ξεκίνησα σαν ηθοποιός κάποια χρόνια, όχι πολλά, και μετά στράφηκα στη σκηνοθεσία. Είναι και ένας απολογισμός. Είναι πάνω σε αυτό που λέτε, ας πούμε, το αν είσαι συνεπής, πόσο συνεπής μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Και βεβαίως δεν αρκεί η συνέπεια, αλλά αν εξελίσσεσαι, πόσο εξελίσσεσαι, πόσο για τις επιλογές που κάνεις συνδέονται με την κοινωνία, ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ θεατρικά, το πώς αφουγκράζεσαι την κοινωνία, την εποχή σου και αυτή την, μέσα από τα έργα που επιλέγεις, γιατί εγώ δεν γράφω, διαλέγω έργα. Είμαι από τους σκηνοθέτες που μου αρέσει να κάνω παραστάσεις από έτοιμα έργα ή και, που και αυτό είναι σαν θεατρικό έργο που μιλάγαμε πριν για το Τσέρνομπιλ. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Η διαδρομή έχει να κάνει και ένα δικό μου στοχασμό πάνω σε αυτή την πορεία, αλλά και των ανθρώπων που έχουν αγαπήσει το θέατρό μας, τις δικές τους μνήμες, τις δικές τους σκέψεις και τη δικιά τους επιθυμία, αν έρχονται, αν συνεχίζουν να έρχονται, αν τους αφορά αυτό το θέατρο. Την πανδημία ήταν ένα βαρύ πλήγμα, φαντάζομαι, για τον χώρο και για τους ηθοποιούς και για τους σκηνοθέτες. Πώς το βιώσατε εσείς? Για όλους ήταν βαρύ, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει μέσα από τη δουλειά του πιο καθαρά. Ναι, είναι πάρα πολύ, γιατί και σε επίπεδο των ηθοποιών και όλων των καλλιτεχνικών συντελεστών βρεθήκανε, όπως όλος ο κόσμος όμως, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάω και να το διαχωρίζω, χωρίς δουλειά, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα να βρεθείς εκτός από τη δουλειά σου. Πώς τα αντιμετώπισα εγώ? Πήγα στο νησί μου. Στην Άνδρο. Για μένα είχε και ένα θετικό. Ένα θετικό ότι δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, πέρα από τα 30 σαν σκηνοθέτης, που ένα διάλειμμα ήταν χρήσιμο. Βεβαίως με τις δυσκολίες που σου προκαλεί, γιατί άλλο είναι να κάτσεις και να έχεις χρήματα στην άκρη, έτσι ώστε να βιοπορίζεσαι σε ένα διάλειμμα που επιλέγεις εσύ. Εδώ δεν το επιλέξαμε εμείς το διάλειμμα, δεν είναι τέτοιο διάλειμμα, αλλά είχε και τη δημιουργική του πλευρά. Το τι έργα διαλέγεις, το πόσο να μην σε παίρνει φόρα των πραγμάτων, το να απολαύσεις πράγματα που τα... Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Και έτσι πήγαμε με την Κοραλία, η Κοραλία Σωτηριάδου, που είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και μπορούσαμε με μια καλύτερη, θα έλεγα, ηρεμία να σκεφτόμαστε, να προγραμματίζουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Ζώντας όμως και τις 4 εποχές του χρόνου, εκτός Αθηνών, που είμαι, η καταγωγή μου είναι παλού, είναι από Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία, είμαι Αθηναίος και μου αρέσει πάρα πολύ που ζω στην Αθήνα, αλλά το να ανακαλύπτεις, να απολαμβάνεις κιόλας τη φύση όλους τις 4 εποχές ήταν
μια συνειδητή πράξη το να πάμε, αφού μπορούσαμε να πάμε στο σπίτι μας εκεί. Και ακόμα το να ξαναδείς και τη σχέση σου. Γιατί είναι και επικίνδυνη το να βρίσκεσαι, και το ζήσαμε, το διαβάζαμε κιόλας, μέσα σε αυτή την ανεργία, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μέσα στο φόβο. Η καραντίνα φτάνει να είχες λιμένο το βιοπροσωπικό σου. Εντάξει. Γιατί πολλοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες δεν το έχουν. Ναι. Βέβαια το ξέρω. Ή χρεώνεσαι έτσι ώστε στην πορεία. Ναι, δεν είναι δηλαδή ένα πράγμα που ανώδυνα το έκανα, αλλά υπήρχε και αυτό που ήταν και δημιουργικό και είχε, ας το πω έτσι, χωρίς να ντρέπομαι, είχε και τα καλά του. Αλλά δεν μου τα έκανε κανείς δώρο τα καλά του. Σωστό. Μία ερώτηση τελευταία. Επειδή ο χώρος σας συνταράσσεται από διάφορα σκάνδαλα, τα οποία είναι χοντρά και αφορούν βαριά ονόματα του χώρου, δυστυχώς και της αριστεράς, η ερώτηση είναι πώς βλέπετε την εξυγίανση. Καταρχάς, αυτό έπρεπε να σπάσει το σπίρι κάποτε. Και δηλαδή πράγματι κυκλοφορούσε σε όλους, αλλά κανείς δεν μίλαγε. Ναι, δεν μίλαγε όχι για να συγκαλύψουν, αλλά γιατί έπεφτε αυτή η γνωστή αδιαφορία. Δικό μου το θέμα, δικό του είναι το θέμα, η δικαιότητα είναι το θέμα. Αλλά επειδή δεν μου πάει καθόλου η βία, αλλά καθόλου, είμαι βίαιος απέναντι στη βία. Και στο δικό μας χώρο, που απλώς επειδή είναι πιο επώνυμο, πιο δημόσιο, στάθηκαν περισσότερο οι κάμερες πάνω στο δικό μας χώρο, ενώ τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και τα διαβάζουμε κιόλας καθημερινά, και δεν τέλειωσε ο κύκλος αυτός, ούτε της βίας, ούτε της, το πώς αντιμετωπίζουμε οι άντρες τις γυναίκες ή τους άλλους άντρες στις ερωτικές μας σχέσεις. Πιστεύω ότι ευκαιρία ήταν, καιρός ήταν να γίνει, όπου γίνονται κάποια τέτοια κινήματα, ενώ παγκοσμίως, ευτυχώς έρχονται και από μας και τα επεξεργαζόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε μία κριτική απέναντι στους άλλους, γιατί και στις λεπτομέρειες τα πράγματα φαίνονται, αλλά και τη δικιά μας την ίδια τη συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έδωσατε. Και εγώ, να είστε καλά.